Λοιπόν, καλησπέρα Ίωση. Καλώς είναι, καλησπέρα. Λοιπόν, έχω κάποιες απορίες που θέλω να σε ρωτήσω. Να ακούσω. Λοιπόν, είσαι δημοσιογράφος. Ναι. Γιατί σπούδασες δημοσιογραφία? Δεν σπούδασα δημοσιογραφία. Τι σπούδασες? Εγώ τελείωσα την Πάντιο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και πήρα πτυχίο το 1975. Δεν είναι απαραίτητο. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν πρώτα απ' όλα σχολές δημοσιογραφίας όπως σήμερα έχουν βγει τα μανιτάρια. Σήμερα υπάρχουν και οι ΕΚ μάλιστα που κάνουν. Υπάρχουν και έχει κάνει πάρα πολλές διευθυντικές δηλαδή ενός σχολές. Ναι, έχει κάνει τμήμα δημοσιογραφίας και η Πάντιος τώρα πια. Ναι. Λοιπόν, εγώ σαν πολιτικός επιστήμονας είμαι, θα έλεγα, δεν το λέω εγώ, έτσι είναι. Είμαι ένα σκάλο, μια σκάλα παραπάνω, ένα σκαλοπάτι παραπάνω από αυτούς που τελειώνουν δημοσιογραφία. Γιατί τι σημαίνει τελειώνω δημοσιογραφία? Γίνεσαι δημοσιογράφος, νομίζεις? Ο δημοσιογράφος, ένα χαρτί παίρνεις. Μια αναγνώριση. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος γίνεται σιγά σιγά και ή γεννιέται, θα έλεγα καλύτερα. Δηλαδή είναι αυτός που έχει στο μυαλό του και στην καρδιά του την ενημέρωση. Τη σωστή ενημέρωση, τη δίκαιη ενημέρωση, την ακομάτιστη ενημέρωση, αυτή που δεν επηρεάζεται από εκδοτικά και άλλα συμφέροντα. Και να ξέρει να μιλάει, φαντάζομαι. Και έτσι, να ξέρει να λέει δύο λόγια και κυρίως να γράφει. Γιατί άμα ξέρει να μιλάει μόνο, όχι, είναι δημοσιολόγος. Ναι. Είναι δημοσιολόγος, δεν είναι δημοσιογράφος. Ναι, σωστό. Λοιπόν, δημοσιογραφία είναι μεγάλη υπόθεση. Προχθές ήμουνα σε ένα χωριό και κάποιο παιδάκι με πλησίασε τον παπά του, με γνωρίσανε και λέει ο Ασήφ, παίζει στο γιο μου, λέει, θέλω να σπουδάσει δημοσιογραφία, λέει, τι να κάνει κτλ. Λέω, αγόρι μου, είναι πολύ δύσκολη η επιλογή αυτή. Διότι αν θέλει να δουλέψει σαν δημοσιογράφος και θα πρέπει να ξέρεις ότι θα σκύψεις. Εάν δεν σκύψεις, δεν θα βρεις δουλειά. Να σε διακόψω λίγο. Σήμερα αξίζει τον κόπο να γίνεις δημοσιογράφος? Πάντα αξίζει να γίνεις. Ειδικά σήμερα αξίζει να γίνεις. Ναι, με ποιους τρόπους όμως? Άλλο το αξίζει και άλλο αν θα βρεις δουλειά. Έχει διαφορά. Αξίζει να γίνει γιατί είναι τόσα πολλά τα θέματα που υπάρχουν για τη δημοσιογραφία. Εγώ έχω πει ότι η σημερινή εποχή είναι η χαρά του ελεύθερου δημοσιογράφου. Ναι, ισχύει. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μπορεί να. Όχι, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην κοινωνία, στην πολιτική, στην οικονομία, διεθνείς σχέσεις. Πολλά θέματα που μπορεί να καλύψει ένας δημοσιογράφος. Αλλά προϋποθέτει να είναι ελεύθερος. Εάν δεν είναι ελεύθερος και έχει στο αυτί του ένα ακουστικό που του λέει ο εκδότης ή ο καναλάκης τι πρέπει να λέει, δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι εργαλείο, παπαγαλάκι του εκδότη και του καναλάρχη. Δουλεύει όμως ο δημοσιογράφος. Δουλεύει, δεν το κάνω. Και βγάζει και λεφτά ενδεχομένως. Ναι. Και το κάνω όμως αυτό εγώ. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Με την ευρεία έννοια της λέξης, έτσι. Όχι δηλώνω ότι είμαι δημοσιογράφος και άντε γεια. Δεν γίνεται, δεν αρκεί αυτό. Εντάξει, αλλά πολύ. Εντάξει, το παίρνουν εκ του ασφαλείς. Σου λέει καλύτερα να πάω να παίρνω, ας πούμε, ένα μισθό. Αν το κάνει μόνο γι' αυτό, πάντως δεν είναι δημοσιογράφος. Αυτό είπα το παιδί. Του λέω, αγόρι μου, άκου να δεις. Εάν θέλει να γίνεις πραγματικός δημοσιογράφος. Να το αγαπήσεις, δηλαδή να αγαπάς τη δουλειά που θα κάνεις για να δουλέψεις πάνω σε αυτό και να μπορέσεις να εξελιχθείς. Εγώ μπορεί να είμαι τόσα χρόνια δημοσιογράφος, να αισθάνομαι δημοσιογράφος, να δούλεψα κατά καιρούς σαν δημοσιογράφος, να γράφω δηλαδή σε διάφορα έντυπα. Έκανα και εκπομπή στην τηλεόραση κάποια στιγμή στο τηλεάστη για μια σεζόν. Ναι. Αλλά δεν έβγαλα λεφτά από τη δημοσιογραφία. Ναι. Δεν έζησα από τη δημοσιογραφία και αν δεν έκανα άλλη δουλειά για να τα βγάλω πέρα, να ζήσεις, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να κάνω τα που έκανα, θα είχα πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Και είναι δηλαδή, πώς να σου πω, είναι ένα μεγάλο δίλημα. Αν θέλεις να είσαι πραγματικός δημοσιογράφος, θα ξέρεις ότι δεν θα βρεις εύκολα δουλειά. Με τα μέσα όμως που υπάρχουν σήμερα, όπως είναι το YouTube, όπως είναι ακόμα και τα Facebook, TikTok, όλα αυτά τέλος πάντων, νομίζω ότι ένα παιδί, εάν το έχει και λίγο. Ναι, εντάξει, αν το κάνει μόνο για να βγάλει χαρτζηλίκι. Όχι μόνο για να βγάλει χαρτζηλίκι, να κάνει κάτι που του αρέσει. TikTok, στο TikTok τώρα τι δημοσιογραφία να κάνει, βέβαια. Όχι, αλλά μέσα από αυτό μπορεί να προβάλλεται, ας πούμε. Μπορεί να γίνει πιο. Και το θέμα είναι να προβληθεί και να γίνει γνωστό ή να ενημερώνει τον κόσμο και μέσα από την ενημέρωση τη σωστή να βγάλει τον επιούσιο που λέω εγώ. Σαφώς πρώτα ρόλο παίζει αυτό, αλλά και κατά δευτερεύοντα ρόλο παίζει και το να είσαι λίγο γνωστό. Δηλαδή το ότι λίγο-λίγο είσαι πιο οικείος στα μέσα, ας πούμε, βοηθάει. Άκου. Είδες τι έγινε με την υπόθεση του Τράγκα που πέθανε, του δημοσιογράφου γνωστού, του μεγάλου δημοσιογράφου. Όλοι πια λέγανε ο Τράγκας και ο Τράγκας και ο ίδιος καμάρωνε κτλ. Είδες τι βγήκε από πίσω, τι μυρωδιές άσχημες βγήκαν από πίσω μετά το θάνατό του. Όχι ότι αυτά δεν τα γνωρίζαμε και όταν ζούσε. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό τι, ότι όταν είσαι μέσα σε αυτό το κύκλωμα το δημοσιογραφικό, το γκέτο όπως λέω εγώ, είναι πολύ δύσκολο να. Όταν δεν είσαι, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τέτοιες περιουσίες και σαν λεφτά. Δεν γίνονται. Αυτοί είναι μέσα και έχουν τη δυνατότητα, επειδή ακριβώς τα μέσα τα οποία εργάζονται έχουν δύναμη στον κόσμο και τηλεθέαση και τους βλέπει και επηρεάζουν καταστάσεις και συνειδήσεις, έχουν λοιπόν τη δυνατότητα να εκβιάζουν. Mm-hmm. Και πολλά από αυτά τα χρήματα που βγάζουν είναι χρήματα εκβιαστικά, εκβιασμών χρήματα.
Εγώ δεν υπήρχε πίσω να κάνω κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνεις, είναι θέμα χαρακτήρα, έτσι. Εγώ γνωρίζω φίλους μου, ξέρω δύο φίλες μου, οι οποίες έχουν σπουδάσει δημοσιογραφία σε ιδιωτικά ΙΕΚ, να το πω έτσι. Δεν βρήκανε δουλειά. Πουθενά. Λογικό, αν θέλανε να είναι πραγματικοί. Ασχολούνται με άλλο κλάδο αυτή τη στιγμή. Ναι. Και η μία από τις δύο ασχολείται λίγο, δηλαδή μπαίνει, έχει μπει στην τηλεόραση για να σου δώσω να καταλάβεις. Όχι όμως αυτού καθ' αυτού δημοσιογραφία. Όχι, 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 σε βοηθητικά αυτά. Ναι. Έχει μπει πίσω από reality και κάνει διάφορες άρθρα και ενημερώσεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω στα παιδιά που ακούνε, γιατί προφανώς το κάνουμε και για ένα λόγο που κάνουμε αυτό το μικρό σύντομο βιντεάκι. Είναι ακριβώς για να περάσουμε κάποια μηνύματα σε νέους ανθρώπους και νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το κλάδο της δημοσιογραφίας. Θα πρέπει να ξέρουν ότι η εποχή είναι πολύ δύσκολο για να δεχτεί ελεύθερα πνεύματα. Όλα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, όπως τα ονομάζω εγώ, έχουν την τάση να αποδιγετούν και να καθοδηγούν γνώμες και ανθρώπους. Ναι. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, γιατί αν δεν σταματήσει πάμε χαμένοι. Έχουν τον τρόπο αυτοί να επηρεάζουν συνειδήσεις, να επηρεάζουν καταστάσεις και να επιβιώνει και να διονύζεται μια κατάσταση, ένας κύκλος φαύλος. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι αν δεν είναι διατεθειμένοι να σκύψουν στον εργοδότη και στον καναλάρχη, να μην ακολουθήσουν τη δημοσιογραφία. Λυπάμαι που το λέω. Ωραία. Να μην την ακολουθήσουν, υπάρχει θέμα. Και πώς μπορεί να αρχίσει κάποιος ώστε να μπορέσει να χτίσει κάτι? Πώς μπορεί να αρχίσει? Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι ενήμερος ως προς τον κόσμο και τα γεγονότα και όλα αυτά. Γενικά να μελετάει πάρα πολύ και την πολιτική και την οικονομία και τα γεγονότα που συμβαίνουν με τους πολέμους, με όλα αυτά. Ακόμα και με την ψυχαγωγία, τέλος πάντων, με αυτά τα. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς όλα τα θέματα για να γίνει δημοσιογράφος. Δηλαδή υπάρχουν αθλητικογράφοι, υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν πολιτικά θέματα. Άρα πάμε μόνο σε έναν τομέα. Όχι απαραίτητα. Λέω ότι δεν είναι απαραίτητο ένας να είναι δημοσιογράφος και να γνωρίζει επί παντός επισητού. Να γνωρίζει όλα. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει όμως να έχει μία. Πρέπει να έχει μία άποψη, σφαιρική. Ναι, να είναι. Αλλά πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι. Όχι, πανεπιστήμιο δεν είναι κανείς. Πολλές φορές και εγώ παίρνω συνεδρίες από μηχανικούς και δεν μπορώ να συμμετέχω. Λογικό είναι. Πού να ξέρεις. Ναι, να είμαι πολύ καλό σε ερωτήσεις, ναι. Δεν ξέρω. Δεν κακό να πεις δεν ξέρω. Έτσι, γι' αυτό αφήνω αυτούς που ξέρουν και μιλάνε. Δεν τους διακόπτεις εκεί που δεν ξέρεις. Όταν ξέρεις, τους διακόπτεις. Κάνεις και μια ωραία συζήτηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι σχολές δημοσιογραφίας οι σημερινές δεν διδάσκουν δημοσιογραφία όπως θα έπρεπε να είναι. Διδάσκουν τα στοιχειώδη. Δεν διδάσκουν τι είναι η δημοσιογραφική διοντολογία. Δεν διδάσκουν τι σημαίνει να πρέπει να διασταυρώσεις μια είδηση. Και όχι απλώς να την αναπαράγεις. Δηλαδή, ακούω κάτι. Δεν σημαίνει ότι το άκουσα πρέπει να είναι αλήθεια και πρέπει να το ξαναπώ. Με έναν άλλο τρόπο. Πρέπει σαν δημοσιογράφος να βρω τον τρόπο να το διασταυρώσω. Αν δεν το διασταυρώσω, δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Εκτός αν έχεις τόσο τρανταχτά στοιχεία για κάποιο πράγμα, όπως ας πούμε συνέβη σε μένα πρόσφατα με δύο υποθέσεις, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτές. Ναι, γιατί, όχι, δεν χρειάζεται. Ναι, γιατί είμαστε στα δικαστήρια. Μου έχουν κάνει και 11 μέσα και μάλιστα με απειλούν κτλ. Περιμένω τη δικαιοσύνη να με δικαιώσει φυσικά και τότε θα μιλήσω. Υπάρχει θέμα, θέλω να πω. Δηλαδή υπάρχει θέμα. Δεν μπορεί ένας που είναι πραγματικός δημοσιογράφος σήμερα να είναι ελεύθερος να πει αυτά που πρέπει να ακούσει ο κόσμος. Αυτά που πρέπει να ακούσει ο κόσμος. Τα αλήθεια. Είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι σχολές δημοσιογραφίας θα έπρεπε να εμπλουτιστούν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν, να μην πω τον εαυτό μου, δεν είμαι μοναδικός, αλλά εν πάση περιπτώσει να το χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα. Να εμπλουτιστούν με ανθρώπους οι οποίοι είναι δημοσιογράφοι με το σκεπτικό το δικό μου. Δεν μπορεί να παίρνει π.χ. παράδειγμα δημοσιογράφους των μέσων μαζικής εξαπάτησης και να τους κάνει καθηγητές σε αυτές τις σχολές. Όπως είναι Χατζη Νικολάου και οι άλλοι. Ναι, και τα λοιπά. Ναι. Τους βλέπεις και είναι καθηγητές σε σχολές. Τι να διδάξουν αυτοί οι άνθρωποι? Το εφαρμόζουν στην πράξη? Όχι. Άρα, δάσκαλε που δίδασε και λόγω δεν είναι κράτης? Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Άρα είναι κατακλείδι. Ναι. Πρέπει κάποιος να αγαπάει αυτό το επάγγελμα. Να είναι μέσα του, στο μυαλό του και στην καρδιά του. Να το θέλει πολύ, να του αρέσει πολύ, να ασχολείται πολύ. Απορρίπτουμε το ότι θέλει να γίνει απλά διάσημος, να το πούμε αυτό, γιατί πολλά παιδιά έχουν την εικόνα μόνο στο μυαλό. Και ότι θέλει να κάνει λεφτά. Αν θέλει να κάνει λεφτά, να κάνει άλλη δουλειά. Να κάνει εμπόριο, να κάνει άλλα πράγματα. Ακριβώς. Αν γίνεσαι δημοσιογράφος για να κάνεις λεφτά, άστο. Άστο. Γιατί πολλά παιδιά σκέφτονται ότι θα γίνω γνωστός, θα γίνω το ένα, θα γίνω το άλλο, θα βγάλω λεφτά. Πολλά παιδιά το σκέφτονται. Όχι, όχι, όχι. Celebrity, αλλήμον, αν εγώ είχα σπουδάσει, ας πούμε, τότε το στιβάντιο στις πολιτικές επιστήμες για να γίνω celebrity, ούτε καν μου πέρασε το μυαλό ποτέ. Ούτε καν.
Άλλο αν τώρα μέσω του YouTube. Το επέλεξε επειδή το ήθελε. Όχι ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να είμαι δημοσιογράφο, αλλά την εποχή δεν υπήρχαν σχολές. Ναι, δεν υπήρχαν σχολές. Αλλά τι έγινε. Έπρεπε να πάω σε κάποια σχολή, τουλάχιστον που να πάρω κάποια βασικά πράγματα, ώστε να μπορώ να κινηθώ στον χώρο αυτό. Να ανοίξουν λίγο οι οριζοντές μου. Δεν μπορούσα να πάω μαθηματικά που δεν σκάπαζα τίποτα. Δεν ήταν κάτι που το ήθελαν οι γονείς σου, κάτι που το ήθελες από εσύ. Όχι, όχι. Οι γονείς μου θέλανε να σπουδάσω, εγώ και εγώ ήθελα να σπουδάσω. Ναι, σίγουρα, όχι όμως στο συγκεκριμένο τομέα. Γενικά ήθελα να σπουδάσω. Οι γονείς μου δεν ήταν άνθρωποι που ήταν σπουδαγμένοι, ούτε μορφωμένοι, ήταν ούτε καν του δημοτικού. Κατάλαβα, ναι. Ούτε καν του δημοτικού. Άμορφο, γιατί ήταν οι συνθήκες τότε. Πόλεμη, ήταν μια καθαρά υπηρεσία. Πόλεμη, ανέχεια, και δεν μορφωθήκαν οι άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι του μόχθου και τη δουλειά. Εντάξει, μας δόθηκε ευκαιρία να σπουδάσουμε. Δεν έκανα βαριές σπουδές, δεν έκανα μεταπτυχιακά και τέτοια. Εντάξει, δεν χρειάστηκε. Και ούτε χρειάστηκε το πτυχίο μου αυτό να το χρησιμοποιήσω. Αν αφαιρέσω ότι κάποια στιγμή μπήκα στην τράπεζα και παραιτήθηκα σε 15 μέρες, γιατί θεώρησα ότι αν θα μείνω εκεί θα μου σαλέψει, ας πούμε, στα 35 χρόνια. Η ρουτίνα, δεν μπορούσα ρουτίνα. Δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο το πτυχίο. Σε τίποτα. Αλλά χρειάζεται με την έννοια ότι έχει ανοίξει το πνεύμα σου, οι ορίζοντές σου, μπορείς και εκφράζεσαι, μπορείς και γράφεις. Αυτά. Άρα να πούμε στα παιδιά λοιπόν ότι να προσέχουν, θα να προσέχουν να σκεφτούν πολύ καλά τον τομέα που θέλουν να ακολουθήσουν, γιατί έστω είτε το χρησιμοποιήσουν αυτό το χαρτί που θα βγάλουν, είτε να το εξελίξουν από μόνοι τους αυτά τα παιδιά αυτό που θα επιλέξουν να θέλω κάνουν. Θέλω να σου πω κάτι όμως εδώ. Θέλω να σου πω κάτι. Τώρα κοίταξε, εγώ ας πούμε αυτή τη στιγμή δρώω σαν δημοσιογράφος στο YouTube. Στο YouTube έχει μπει κάθε καρδιά σκαρίδι. Έχουν μπει και μη δημοσιογράφοι. Έτσι, οι οποίοι στο τέλος θα φτάσουν το YouTube να γίνει χειρότερα από τα κανάλια. Εκεί πάμε σιγά σιγά. Δηλαδή αυτό που νομίζαμε ότι ήταν μια διέξοδος προς την αλήθεια και προς την ενημέρωση, στο τέλος θα καταντήσει να γίνει, να μην πω τι θα γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι δηλαδή, τα χαρακτηριστικά αυτά που κάνουν ένα να είναι πραγματικός δημοσιογράφος, μπορεί να τα βγάλει και μέσα στο YouTube. Ναι, σίγουρα. Μπορεί να τα βγάλει μέσα στο YouTube. Το ακούει ο κόσμος, τον βλέπει ο κόσμος. Εντάξει, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, π.χ. εγώ έχω 127.000 συνδρομητές. Άλλος έχει 250, άλλος έχει 500.000. Βέβαια δεν κάνουν όλη τη δημοσιογραφία. Αλλά περνάνε μηνύματα όμως. Περνάνε τρόπο ζωής, τρόπο σκέψης. Παίζει μεγάλο ρόλο. Να σου πει κάτι άλλο. Όταν ήσουν μικρός, είχες ασχοληθεί, είχες πάει κάπου να δουλέψεις για κάποιον. Όχι, εννοείς. Να έγραφες άρθρα. Μικρός, μετά που τελείωσες τις σπουδές σου. Έγραφα κατά καιρούς, γιατί έγραφα σε περιοδικά της θάλασσας. Σε όλα τα περιοδικά της θάλασσας. Έγραφες, ναι. Σε όλα έχω γράψει και σε εφημερίδα έχω γράψει κάποια στιγμή, αλλά όχι πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν μου αρέσει, κάτι μου κόβουνε, κάτι μου λογοκρίνουν, έφευγα. Με λαβρά πηδηματάκια. Δεν μπορείς. Δηλαδή, αν είσαι αποφασισμένος να μην σκύψεις, δεν μπορείς να δουλέψεις τα μέσα σήμερα όπως είναι. Έτσι όπως είναι χτισμένα. Είναι γκέτο, είναι γκέτο πια. Είναι γκέτο. Λοιπόν, αυτά. Μην με ρωτάς άλλο τίποτα. Όχι. Σε πρώτη φάση. Με έχεις καλύψει πλήρως. Καλά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Στο μέλλον θα δούμε τι άλλο θα πούμε. Έχουμε πολλά. Αλλά τα αφήνουμε μέχρι εδώ πέρα και βλέπουμε. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ.